Πάμε ευθύς στον Δήμαρχο Ελληνικού Αργυρούπολης, τον κύριο Ανδρέα Κωνσταντάτο, για την καταγγελία που μεταδώσαμε προ λίγο τηλεμαχία. Κύριε Δήμαρχε. Πρώτα απ' όλα συλληπιτήρια στην οικογένεια του ανθρώπου, τι να πούμε, τραγικά αυτά που τον ξέραμε όλοι, ήταν πραγματικά μεγάλη μορφή. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι καταγγελία. Εδώ συμβαίνει το εξής. Είναι στοιχείο, έγινε πραγματικά, το βρήκαν οι άνθρωποι σας. Δεν είναι καταγγελία, είναι χωρίς. Εγώ είμαι πρόεδρος του ΣΠΑ, έχω την τιμή να με έχουν εκλέξει 11 Δήμοι που περιβάλλουμε τον Ομητό. Έχουμε κάνει μια πολύ καλή οργάνωση, με την έννοια ότι ο Ομητός δέχεται συνέχεια χτυπήματα. Από το Μάρτιο σκεφτείτε μέχρι το Μάιο έχουμε 11 περιστατικά. Είναι και από τους τελευταίους μήνες. Το θετικό ποιο είναι ότι είναι με το κέντρο ελέγχου του ΣΠΑ που έχουμε φτιάξει τις εθελοντικές μας ομάδες. Που κάθε Δήμος έχει τη δική του ομάδα και περιπολούμε. Θέσαμε σε συναγερμό βεβαίως τις τελευταίες μέρες όλο τον κόσμο. Και σήμερα το πρωί, πρωινή βάρδια στην πλευρά τη δική μου, του δικού μου του Δήμου, που τα παιδιά είχαν βγει για να ελέγξουν τα υδροβόλα που έχουμε βάλει και τις κάμερες θερμικής ανείχνευσης, αν λειτουργούν και αν είναι όλα εντάξει, παρατήρησαν μια αντανάκλαση σε ένα σημείο πολύ περίεργο, στο βουνό, στη Χαράδρα μέσα, σε αυτά τα σημεία που δύσκολα κάποιος έχει πρόσβαση και αν πιάσει φωτιά δεν μπορεί να τη σβήσει και εύκολα. Ναι. Και κατεβήκαν τα παιδιά και είδαν ένα φακό τοποθετημένο πάνω σε μια βάση, ο οποίος μεγεθυντικός φακός... Και σε βάση κιόλας, μάλιστα. Σε βάση. Άρα είναι καθαρά προσπάθεια εμπιστού, έτσι, δεν είναι τυχαία βρέθηκε αυτό το πράγμα. Δεν είναι, παιδιά, δεν είναι γυάλι από μπουκάλι που έσπασε, γιατί έχω πει διάφορα. Επαναλαμβάνω, έχω βγάλει φωτογραφία, το ανέδειξα στη σελίδα μου. Το είδαμε. Λοιπόν, φακός τοποθετημένος με χόρτα από κάτω, τον παρέλαβε η ασφάλεια των ακριτικών που ήρθαν τα παιδιά, γιατί σπέσανε αμέσως όλοι. Αν έπιανε φωτιά εκεί, σύμφωνα με τους ειδικούς που συζητήσαμε, είναι αυτό που λέμε καμινάδα. Δηλαδή θα έφευγε σαν σωλήνας προς τα κάτω, που είναι το βάσος το δικό μας. Δεν το μαζεύαμε εύκολα με τον αέρα που έχει. Ναι. Συνεπώς αντιλαμβάνεστε ότι είναι σκότεινη ενέργεια. Και φαίνεται, Δήμαρχέ μου, φαίνεται καθαρά ότι όταν φυλάσσεται το δάσος και όταν υπάρχει κινητοποίηση κάπου τους δημοτικούς άρχοντες και οργανώνεται σωστά το πράγμα. Τότε υπάρχουν και αποτελέσματα να αποφευθούν. Ακούστε κάτι ισχυρότερο. Τώρα, επειδή τα λέτε σωστά και επειδή είστε σοβαροί δημοσιογράφοι και κάνετε χρόνια ρεπορτάζ, παιδιά. Έχω πάει κατηγορούμενος από τον κύριο Δασάρχη, διότι το 17 έβαλα τα φυλάκια πάνω στον Ομητό στην πλευρά της Αργυρούπολης, τα υδροβόλα και τις κάμερες. Τι να λέμε τώρα, τι να λέμε. Αυτοί οι γραφειοκράτες που διοικούν το ελληνικό κράτος και δεν έχουν καμία ευθύνη ποτέ στις αναφορές όλων, είναι αυτοί που μας κυνηγάνε λοιπόν. Έτσι. Ή θα δώσουν στην αυτοδιοίκηση τις αρμοδιότητες και την ευθύνη να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας, ή κάθε φορά που θα πάμε να ανοίξουμε έναν δρόμο όπως ανοίξαμε τώρα στον Ομητό στην πλευρά της Παιανίας. Και πάλι ενοχλήσανε και πάλι μας την πέσανε. Ναι. Γιατί στην Παρυμπόβη ενδεχόμενα δεν είχαν ανοίξει τους δρόμους, γιατί κάποιοι δεν αφήνουν. Ναι. Γι' αυτό δεν μπορούσαν να περιμένουν να μπουν μέσα. Γιατί έχω εμπειρία πλέον, ξέρω τι είναι. Εδώ υπάρχουν εθελοντές που πάνε. Είμαι του πεζοδρομίου μάχημος δήμαρχος, δεν είμαι της Κάρικλας. Λοιπόν, εμείς σήμερα τα παιδιά βρήκαν το μηχανισμό γιατί περιπολούν αυτά τα παιδιά όμως. Που είναι άνθρωποι σαν εσάς, εργαζόμενοι, γιατροί, δικηγόροι, απλοί καθημερινοί άνθρωποι, που τι κάνουν, αφαιρούν χρόνο για το βουνό που αγαπάνε. Έτσι. Δεν μπορεί να τους έχεις να κάθονται στον ήλιο. Τους φτιάχνεις ένα φυλάκιο λοιπόν που με τα κιάλια παρακολουθούν. Αυτή η καρεκλοκένταυρη είναι πληγή του ελληνικού κράτους δυστυχώς. Και κάνουν κακό. Έκατσα στο εδόλιο σαν εγκληματίας και πλούσα την τσέπη μου δικηγόρο για να αθωθώ. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δημάρχε, μαζί σας. Εννοείται. Καλή δύναμη, ευχαριστούμε. Συλληπιτήρια και πάλι στους ανθρώπους.